Έντονη κινητικότητα υπήρχε χθε Τετάρτη στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, καθώ υπήρχαν διαβουλεύσει για το τι θα γίνει με τον Ντέρμπι Άικ Παναθηναϊκό, αλλά και το Ιωνικό Σπάουκ, έπειτα από το αίτημα τη ελληνική αστυνομία για την αναβολή τους. Σύμφωνα με αποκλειστικέ πληροφορίε του Προνιού Τζιάρη, οι συζητήσει δεν έμειναν μόνο στα δύο αυτά παιχνίδια, αλλά και στα παιχνίδια των επόμενων αγωνιστικών, καθώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να βάλει λουκέτο στα γήπεδα. Συγκεκριμένα μετά τα όσα έγιναν στο Ντέρμπι ΠΑΟ Κάρι, ξεκίνησε μια έντονη συζήτηση για τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα γήπεδα και για το εάν αυτά τηρούνται. Να σημειώσουμε ότι η χρήση μάσκα στα γήπεδα είναι υποχρεωτική. Ο Υπουργό Πολιτική Προστασία Τάκη Θεοδωρικάκο ανέφερε: Είναι κρίμα να μην μπορούμε να πάμε στο γήπεδο να παρακολουθήσουμε την αγαπημένη μα ομάδα και το αγαπημένο μα άθλημα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ας προστατέψουν όλοι και τους εαυτούς τους και την ομάδα τους. Όπως όλοι έχουμε δει, κανείς σχεδόν δεν φορά μάσκα στο γήπεδο. Εδώ ο ίδιος ο Νίκος Χαρδαλιάς εθεάθη προσφάτως να παρακολουθεί αγώνα χωρίς να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα. Οι πληροφορίε αναφέρουν ότι οι αλλαγέ θα είναι απότομε και η κυβέρνηση δεν θα ανακοινώσει κάποια μείωση στο ποσοστό πληρότητα, αλλά θα ανακοινώσει το κλείσιμο των γηπέδων, επιστρέφοντα με αυτόν τον τρόπο τη χώρα στο 2020, όταν οι αγώνε γινόντουσαν δίχω την παρουσία οπαδών. Οι σχετικέ αποφάσει θα πάρθουν την επόμενη εβδομάδα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στις ΠΑΕ να συμμορφωθούν στα μέτρα.